Σας καλωσορίζουμε από το portal902.gr. Έχουμε κοντά μας τον Νίκο Μαυροκέφαλο, είναι μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μαυροκέφαλε. Να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση που είχαμε και σήμερα, Δευτέρα, το πρωί στο εφετείο. Μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, το λαϊκό, το εργατικό κίνημα, συνδικάτα, ομοσπονδίες, σωματεία, έκαναν δύο μεγαλειώδεις λαϊκές κινητοποίησεις έξω από το εφετείο. Ποιο είναι το μήνυμα αυτών των κινητοποίησεων? Ναι, και στην κινητοποίηση που έγινε σε 7 Οκτώβρη και σήμερα εκφράστηκε ίσως με πάρα πολύ δυνατό τρόπο η λαϊκή απέτηση και η λαϊκή επιθυμία, οι ναζιστές, οι εγκληματίες της Χρυσής Αυγής, στην κυριολεξία να σαπίσουν στη φυλακή. Γιατί τα εγκλήματά τους είναι αποδεδειγμένα, είναι απερίγραπτα, στρέφονται σε δυστυχισμένους, στρέφονται στη φτωχολογιά στους μετανάστες, φυσικά στρέφονται και απέναντι σε συνδικαλιστές, σε κομμουνιστές. Και αυτή η ενοχή τους αποδείχτηκε με πληθώρα από στοιχεία. Σήμερα ήταν η διαδικασία της απόδοσης των ποινών. Οι θρασίδηλοι καταδικασμένοι της Χρυσής Αυγής προβάλλανε μια σειρά αστείες δικαιολογίες για να μπορέσουν να πέσουν στα μαλακά. Όμως όπως και στις 7 του Οκτώβρη, έτσι και σήμερα, το δικαστήριο αποφάνθηκε και δεν αναγνώρισε και τους καταδίκασε την προηγούμενη εβδομάδα. Και σήμερα απομφάθηκε, ιδιαίτερα για την ηγετική ομάδα, ότι δεν υπάρχει κανένα ελαφρυντικό. Εκφράστηκε το λαϊκό αίσθημα και με αυτή την απόφαση. Επαναλαμβάνω ότι ήταν λαϊκή απέτηση οι Ναζί να κλειστούν στη φυλακή. Φυσικά δεν εφησυχάζουμε, γιατί το είπαμε και από την πρώτη στιγμή ως ΠΑΜΟ ταξικό κίνημα, ότι οι παράγοντες που γεννούν και θρέφουν τέτοιου είδους εγκληματικές οργανώσεις, αντιφασιστική Χρυσή Αυγή, παραμένουν. Είναι αυτό το σύστημα της βαρβαρότητας, είναι αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης, είναι οι μεγαλοεργοδότες, οι οποίοι ετοιμάζουν νέα αντεργατικά νομοσχέδια το επόμενο διάστημα και κατατοδοκούν, αξιοποιούν και τέτοιους μηχανισμούς για την καταστολή του εργατικού λαϊκού κινήματος. Οπότε τα συνδικάτα οργανωνόμαστε στην πάλη μας, στον αγώνα μας, έχουμε στο μυαλό μας πάντα την καταδίκη και να μην υπάρχει χώρος για τέτοιες εγκληματικές οργανώσεις. Μάλιστα. Αύριο τώρα τα συνδικάτα, σωματεία και φορείς, ομοσπονδίες καλούν σε συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα. Με ένα ευρύ φάσμα πλαισίου ετοιμάτων που αγγίζει και απαντά σε όλες τις εκφάσεις της ζωής της εργατικής τάξης. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για αυτό το πλαίσιο ετοιμάτων και από ποια ανάγκη προκύπτει? Το σύνθημα που αποτυπώνεται στο πλαίσιο του ΠΑΜΕ και μια σειρά συνδικάτων που αναγνωρίζει. Παλεύουμε για την υγεία και τα δικαιώματά μας. Παλεύουμε για την προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων μας. Αποτυπώνει το χαρακτήρα των ετοιμάτων με τον οποίο δεκάδες συνδικάτα και μαζικοί φορείς οργανώνουν τις κινητοποιήσεις τους αύριο στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Είναι καθαρό ότι τους τελευταίους μήνες και με αφορμή την πανδημία, η οποία επέδρασε ως καταλύτη σε μια σειρά αρνητικές εξελίξεις για την εργατική τάξη και το λαό μας, ξαναζούμε πάλι την επίθεση του κεφαλαίου και της κυβέρνησης για να πληρώσει ο λαός μας, πάλι να κάνει νέες θυσίες, πάλι να ματώσει ξανά για τα κέρδη της πλουτοκρατίας. Αυτή την αντιλαϊκή πολιτική τη βιώνουμε στο πετσί μας όλοι, όταν δεν έχουμε τη δυνατότητα να απευθυνθούμε στο γιατρό, στο νοσοκομείο, σε κάθε πόλη και σε κάθε περιοχή, γιατί το σύστημα υγείας, παρά την υπεράνθρωπη προσπάθεια των υγειονομικών, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν. Το βρίσκουν μπροστά τους οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι γονείς, οι οποίοι δεν μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους με ασφάλεια στο σχολείο να μάθουν τα γράμματα που πρέπουν. Το βιώνουν οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς, που είτε είναι εύκολη λύα για τον κορονοϊό, είναι δεκάδες πια τα παραδείγματα χώρων δουλειάς όπου στην ουσία έχουν γίνει κυψέλες μετάδοσης του ιού, στις αστικές συγκοινωνίες και σε μια σειρά άλλους χώρους, αλλά και φυσικά γιατί η ίδια η κυβέρνηση, αποφασισμένη να πληρώσει ο λαός άλλη μια φορά την κρίση, προετοιμάζεται να φέρει άλλο ένα νομοσχέδιο το επόμενο διάστημα, το οποίο βάζει στο στόχαστρο εργατικά δικαιώματα, τις υπερορίες, τις εργασιακές σχέσεις, τις συλλογικές συμβάσεις, με πολύ δυσμενείς μεταβολές για τους εργαζόμενους. Θα το δούμε παρακάτω αυτό, αλλά να ρωτήσω, γιατί η πανδημία αξιοποιήθηκε, όπως είπατε και εσείς, από την εργοδοσία για νέα αντεργατικά μέτρα. Αναστολή συμβάσεων, μειώσεις μισθών,
κατάργηση του δώρου των Χριστουγέννων και μία σειρά άλλα αντεργατικά μέτρα. Η κυβέρνηση από την πλευρά της ερχόταν όλο το προηγούμενο διάστημα και με τις γνωστές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου νομοθετούσε, εκτιμώντας και λέγοντας, ισχυριζόμενο ότι αυτά τα μέτρα είναι προσωρινά. Είναι έτσι, κύριε Μαυροκέφαλε? Νομίζω ότι η ίδια η ζωή έχει επιβεβαιώσει ότι τα μέτρα αυτά όχι μόνο δεν είναι προσωρινά, αλλά θα γίνονται ακόμα πιο επώδυνα για την εργατική τάξη και το λαό μας. Όπως και στην προηγούμενη καπιταλιστική κρίση και με κυβέρνηση και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, πάλι ας το πούμε έτσι, το τυράκι στη φάκα ήταν το ίδιο. Ότι και τότε τα μέτρα ήταν προσωρινά και όταν έρθει η καπιταλιστική ανάπτυξη αυτά θα πάρθουν πίσω. Επιβεβαιώθηκε στην ίδια τη ζωή ότι τίποτα από αυτά δεν πάρθηκε πίσω. Ίσα-ίσα τώρα η Νέα Δημοκρατία ήρθε και πρόσθεσε καινούρια. Φυσικά αυτή επικαλείται την προσωρινότητα. Όπως είχε δείξει το προηγούμενο διάστημα και αυτά που θα ψηφίσει το επόμενο, επιβεβαιώνει ότι θα είναι μόνιμα επώδυνα για την εργατική τάξη και το λαό μας σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Στο ζήτημα της υγείας, στο ζήτημα της παιδείας, στο ζήτημα της πρόνοιας, στο ζήτημα του εισοδήματος των εργασιακών σχέσεων, συνεχώς βιώνουμε νέες αρνητικές μεταβολές. Από αυτή τη σκοπιά, το ΠΑΜΕ, τα ταξικά συνδικάτα, προβάλλουν φυσικά το αίτημα να σταματήσει, να επανέλθουν όλες οι απώλειες που είχε η εργατική τάξη τα προηγούμενα χρόνια. Όμως δεν στέκεται μόνο σε αυτό. Βάζει στην πρώτη γραμμή τις σύγχρονες ανάγκες εργατικής τάξης. Το λαϊκών στρωμάτων, η εργατική τάξη για να μπορέσει να ζήσει σήμερα με αξιοπρέπεια και μόσα τη στερούν. Αναφερθήκατε στο νέο νομοσχέδιο που έρχεται για τα εργασιακά και από πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, είχαμε και τη συνάντηση βέβαια του Υπουργού Εργασίας με τον ΣΕΒ, προβλέπει και αυτό μία σειρά μέτρα, διευθέτηση χρόνου εργασίας, απλήρωτες υπερορίες, και για το συνδικαλιστικό νόμο πάλι έχει κάποιες επιπλέον προσθήκες. Τι εκτιμάτε, τι γνωρίζετε εσείς και τι εκτιμάτε, πού ακριβώς το πάει η κυβέρνηση και οι εργοδότες? Νομίζω ότι οι συμβολισμοί σε αυτές τις εποχές έχουν και τη δική τους αξία. Ναι. Η συνάντηση του Βρούτσι, του Υπουργού Εργασίας με το ΣΕΒ, επιβεβαιώνει ποιος πραγματικά νομοθετεί. Νομοθετεί ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, νομοθετούν οι μεγαλοξενοδόχοι, νομοθετούν οι εφοπλιστές, γιατί όλα αυτά τα μέτρα, ενώ από τη μία μεριά δημιουργούν νέες επώδυνες θυσίες για τους εργαζόμενους, από την άλλη εξασφαλίζουν δυσθεώρατα πλούτη, επιχορηγήσεις δισεκατομμυρίων και νέα μέτρα υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου. Άρα το ταξικό πρόσημο αυτής της πολιτικής είναι ολοφάνερο. Με βάση τις πληροφορίες και όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η κυβέρνηση αρχίζει την πλήρη αποδιάρθρωση και απελευθέρωση των εργασιακών σχέσεων. Πρακτικά ο εργάτης θα δουλεύει για όσο διάστημα και όποτε θέλει ο εργοδότης, όποτε τον έχει ανάγκη ανάλογα με τη δουλειά του. Δεν θα υπάρχει σταθερό ωράριο, δεν θα υπάρχουν σταθεροί μισθοί και συλλογικές συμβάσεις, δεν θα υπάρχουν οι υπερορίες και μια σειρά άλλες κατακτήσεις που προστάτευαν τα εργατικά δικαιώματα. Τι δηλαδή? Ήδη στο γεγονός διαβάζαμε τα στοιχεία πριν λίγες μέρες, μόνο τους τελευταίους μήνες, πάνω από 2,5 εκατομμύρια περίπου, με κάθε τρόπο έχουν λυθεί συμβάσεις. Δηλαδή σχεδόν ένα μεγάλο κομμάτι μάλλον εργαζομένων μέσα σε μια χρονιά έχουν απολυθεί 2 φορές. Αυτή η ανασφάλεια θα γιγαντωθεί. Με ποιο τρόπο? Με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας μέσα σε εξάμηνη βάση. Μάλιστα, για ορισμένους κλάδους της βιομηχανίας προβλέπεται ότι θα δουλεύουν 100 με 120 ώρες απλήρωτη υπερορία, η οποία δεν θα αμείβεται, αλλά θα δίνονται ρεπό μέσα σε μια εξάμηνη βάση. Άλλα τέτοια παραδείγματα υπάρχουν και για μια σειρά άλλους κλάδους, για το εμπόριο, για τον επισητισμό, ακόμα και για χώρους του δημοσίου. Και φυσικά, προπομπό σε μια τέτοια επίθεση, ήταν το γεγονός ότι τις άδειες ειδικού σκοπού, δηλαδή τις άδειες που παίρνανε οι εργαζόμενοι είτε γιατί είχαν αρρωστήσει από τον κορονοϊό, είτε γιατί βρίσκονταν σε καραντίνα επειδή ήταν κοντά σε κάποιο κρούσμα, η κυβέρνηση επιδίωξε και νομοθέτησε να δουλεύουν, να τιμωρηθούν αυτοί οι εργαζόμενοι, αντί να προστατευτούν, να τιμωρηθούν και να δουλεύουν τις μισές μέρες της άδειας τσάμπα υπερορίες. Αυτό έχουμε λοιπόν από τη μια πλευρά και από την άλλη
επειδή η κυβέρνηση και οι μεγαλοεργοδότες γνωρίζουν ότι αυτός ο νόμος θα έχει αντιδράσει από τους εργαζόμενους, παίρνουν ακόμα περισσότερα μέτρα ενάντια στους συνδικαλιστικούς αγώνες. Παίρνουν τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ, παίρνουν τη σκυτάλη από τη Νέα Δημοκρατία και τον πρόσφατο νόμο ενάντια στις διαδηλώσεις και θα φέρουν νέο νόμο για να χτυπήσει τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα. Μπροστά μας έχουμε και την απεργία στις 15 Οκτώβρη στον δημόσιο τομέα και εκεί μια σειρά προβλήματα, αναφερθήκατε κι εσείς και η εκπαιδευτική και η υγειονομική. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό. Ναι, είναι πάρα πολύ οξυμένα τα προβλήματα και στον χώρο του δημοσίου, ιδιαίτερα στον χώρο της εκπαίδευσης και στον χώρο των υγειονομικών, στον χώρο των ΟΤΑ, εκφράζονται με πάρα πολύ μεγάλη οξύτητα ορισμένα προβλήματα που δεν αφορούν στενά αιτήματα ή ανάγκες του εργαζόμενου στο δημόσιο, αλλά αναφερόμαστε σε μεγάλους κοινωνικούς τομείς, τομείς ευθύνης κρατικής πολιτικής που αφορούν όλο τον λαό. Η λογική κόστου ωφέλους είναι αυτή που κυριαρχεί από τη σκοπιά της κυβέρνησης και το βλέπουμε στην καθημερινή μας πρακτική, δηλαδή για να μπορέσεις να εξασφαλίσεις παιδεία, για να μπορέσεις να εξασφαλίσεις υγεία, για να μπορέσεις να εξασφαλίσεις πρόνοια και μια σειρά άλλες κοινωνικές παροχές, ο λαός πρέπει να βάζει όσο το δυνατόν περισσότερο το χέρι στη τσέπη. Μαζί με αυτό φυσικά υπάρχουν και μια σειρά μέτρα που αφορούν σε δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων. Τα συνδικάτα, οι ομοσπονδίες που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ και στο χώρο του δημοσίου πρωταγωνιστούν μετά το συλλαλητήριο στις 13 του μήνα η απεργία του δημοσίου στις 15 του Οκτώβρη να είναι μια μεγάλη απεργία και μια μεγάλη διαδήλωση, γιατί εκτός των άλλων θέλουμε να δώσουμε και το εξής μήνυμα. Όλη αυτή την περίοδο και πριν από την πανδημία και κατά τη διάρκεια της πανδημίας δοκιμάστηκαν και συνδικαλιστικές πλειοψηφίες τόσο στη ΓΕΣΕ όσο και στην ΑΔΔ. Και αυτές οι πλειοψηφίες ήταν απέναντι από το λαό, γιατί επί της ουσίας δεν αντιδρούν και είναι έτοιμες να υλοποιήσουν την αντιλαϊκή πολιτική. Χαρακτηριστική από αυτή τη σκοπιά ήταν η δήλωση του Προέδρου της ΑΔΔ ότι τι να κάνουμε, ο νόμος για τις διαδηλώσεις είναι νόμος και είμαστε υποχρεωμένοι πια να τον εφαρμόσουμε. Αυτό δείχνει ότι οι συγκεκριμένες πλειοψηφίες, ιδιαίτερα σε αυτά όργανα, στα όργανα στην ΑΔΔ και στη ΓΕΣΕ, δεν έχουν και δεν υπηρετούν μια πολιτική προς όφελος των εργαζομένων. Γι' αυτό απαιτείται η μεγαλύτερη όσο το δυνατόν συσπήρωση στα σωματεία και ιδιαίτερα στα σωματεία που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ. Αυτή είναι και η προοπτική για την εργατική τάξη και τους συμμάχους της, κυρία Μαυροκέφαλε. Η προοπτική του συνδικαλιστού λαϊκού κινήματος. Ναι, πιστεύουμε ότι ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες ο πρωταγωνιστικός ρόλος των συνδικάτων, των ομοσπονδιών και των εργατικών κέντρων που σπηρώνονται στο ΠΑΜΕ είναι ολοφάνερος. Δεν το λέμε φυσικά με κομπασμό, αλλά με πολύ μεγάλη αίσθηση και συνέστηση της ευθύνης που έχει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα να μπει μπροστά και να οργανώσει την πάλη της εργατικής τάξης και τη συμμαχία του με τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι αν δεν ήταν το ΠΑΜΕ όλα αυτά τα χρόνια, οι ομοσπονδίες και τα συνδικάτα που συσπυρώνονται σε αυτό, τα πράγματα θα ήταν ακόμα πολύ χειρότερα. Τα επιχειρήματα της κυβέρνησης και της σημερινής και των προηγούμενων θα είχαν πιάσει ακόμα περισσότερο μέσα στην εργατική τάξη και το λαό. Τα καλέσματα για εθνική ομοψυχία, που επί της ουσίας είναι καλέσματα ώστε ο λαός μας να βάλει πλάτη σε νέες θυσίες, θα είχαν ακόμα μεγαλύτερη επίδραση. Η οπισθοχώρηση θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη στο εργατικό κίνημα. Επαναλαμβάνω, αυτό το ισχυριζόμαστε από τη σκοπιά της συνέστησης των ευθυνών που έχει το ταξικό κίνημα. Το ΠΑΜΕ ήδη και από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και από τη σύσκεψη των συνδικάτων που έκανε εδώ στην Αθήνα κάλεσε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ανεξάρτητα του σχετισμού δυνάμεις, σε ένα πλατή μαζικό ενωτικό κίνημα που θα βάλει τη σφραγίδα του τις εξελίξεις. Γιατί το ΠΑΜΕ είναι εκείνη η δύναμη η οποία έχει σχέδιο κλιμάκωσης και αναμέτρησης απέναντι στην στρατηγική του κεφαλαίου και στην αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων. Φυσικά, έχει στο επίκεντρο αιτήματα που σχετίζονται με τις σύγχρονες ανάγκες της εργατικής τάξης κόντρα στην ίδια την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαυροκέφαλε, για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.